το ερχόμαστε εδώ στο Δήμο Παρτανιάλου και ιδιαίτερα εδώ στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης σε ένα καθίδρυμα το οποίο η αλήθεια είναι τα λόγια που θα σου το πω να πω νομίζω ότι έχουν υπερκαλυφθεί από τα λόγια των αρχιερέων και φυσικά από την γλαφυρή περιγραφή του Αλέξανδρου Παπαδρέου. Θα πω μόνο τρία πράγματα για να ακριβωρήσω. Το ένα είναι ότι σε αυτό που είπε ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Ζορβάς, για τη συνεργασία. Η συνεργασία είναι αυτή που πραγματικά σε ένα ίδρυμα όπως είναι η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης έδωσε την ευκαιρία και σε εμάς, στο Δήμο Πλατανιά, πριν από δύο μόλι χρόνια, νομίζω, να έχουμε ολοκληρώσει σε ένα πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος μεγάλου τμήματος των νομοκαμείων σε κοιμήλια και κυρίως φυσικά τα χιλιάδες βιβλία της Καναδικής Βιβλιοθήκης της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, έχοντας εδώ και το λεγόμενο σερβερ και έχοντας ένα δίκτυο όπου προτείνει και ψηφιακές διαδρομές στα πλαίσια του προσχηματικού τουρισμού. Αυτό λοιπόν σε συνεργασία με την Ορθόδοξη Ακαδημίας Κρήτης έχουμε πλέον την ευκαιρία να μπορεί αυτό να είναι γνωστό στον καθένα μέσω των ψηφιακών εφαρμογών και των φυσικών κινητών τηλεφώνων. Και αυτό να δίνει την ευκαιρία σε όλους να γνωρίζουν προσκυνήματα και βέβαια να υπάρχουν ψηφιοποιημένα κοιμήλια όπως και μονές ή και ειρήνα ή. Ένα δεύτερο είναι ότι είχαμε την χαρά και συνεργασία, να έχουμε συνεργασία και στα θέματα του περιβάλλοντος. Παίρνοντας πρωτοβουλίες πολλές, ιδιαίτερα στο να έχουμε την ευκαιρία τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, να τους ευαισθητοποιούμε. Σε αυτά τα πράγματα είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Μάλιστα, σαν Δήμος, είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε και την περιβαλλοντική μας πολιτική σε θέματα που ευαισθητοποιούμε τα νέα παιδιά. Και αυτό μέσα από ένα καθήκευμα το οποίο όχι μόνο προάγει, θα έλεγα, την πραγματικότητα, αλλά ακριβώς επειδή είναι μέσα στην κοινωνία και όχι μαζί με την κοινωνία, πάρα πολλές δράσεις οι οποίες πραγματώνονται, μετουσιώνονται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει την κοινωνική αποδοχή. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, διότι έχει φεύγει από το αμυγό συμπλησιαστικό ή το πνευματικό, και αυτό είναι το μεγάλο, θα έλεγα, επίτευγμα και του κ. Μακαρδιού Ειρηναίου, έμπνευστη με τους δημιουργούς του, του κ. Παπαδρέου, αλλά και του συνεδρματά του, κ. Αμφιλοχίου, νυν Προέδρου, κ. Γενικό Διευθυντή, κ. Ζορβά, στην πορεία και στη διαδρομή που έχει μέχρι σήμερα. Με αυτά τα λίγα λόγια, να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι η Ορθοδοξία μας νομίζω ότι δεν επιτελεί μόνο πνευματικό έργο, ήταν και ευκαιρία που δεν είπα και το μεσημέρι στο επίσημο γεύμα, αλλά έχει ένα καθοριστικό ρόλο στη σημερινή πραγματικότητα, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική και έμπραστη αλληλεγγύη. Ειδικά στις εποχές που το βιώνουμε, είναι νομίζω το σημαντικότερο που μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάδελφο της πολίτης μας. Εύχομαι τα επόμενα 50 χρόνια, εμείς δεν θα είμαστε λογικά στη ζωή, αλλά αυτοί που θα είναι εδώ να βλέπουν τα αποτελέσματα του κόπου σας και τη συμπαράστασή μας. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ.